Μεγαλύτερη φορολογική αντιμετώπιση προβλήματος από ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν. Μειώσαμε κατά 5% σε σχέση με το ακαθόριστο εθνικό προϊόν μας. Είναι κάτι το τεράστιο. Για το 2011 έχουμε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το οποίο ελπίζω να φτάσει στο ύψος του 3%, και χρειάστηκε να πάρω πάρα πολύ δύσκολα μέτρα για να φτάσω εκεί. Από το στιγμή που είχαμε ένα τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού, έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο πλεόνασμα το 2012. Μειώσαμε το αρχικό μας πρόβλημα το οποίο είχαμε σε σχέση με το 2010 και θέλω να ελπίζω, όπως μας λέει αυτή τη στιγμή και η οικονομία, γύρω στο ύψος των 120 εκατομμύρια. Όπως μας είπε ο κύριος Σόιμπλε, ο Υπουργός Οικονομικών σας, οι Γερμανοί μείωσαν το έλλειμμά τους σε ένα ποσοστό και σε ένα μέγεθος σε σχέση με τη Γερμανία θα είχε φτάσει στο να είχαν εξοικονομήσει 120 δις. Αυτό θα ήταν πάνω από το 1/3 του δικού σας προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Αλλά αυτές οι αλλαγές πονάνε. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάσουμε προβλήματα του δημοσίου τομέας, των μισθών, της εκπαίδευσης, του φορολογικού συστήματος, και όλα αυτά κάνουν μεν το σύστημα πιο τίμιο, πιο δίκαιο, πιο οικονομικό. Είναι όμως μειώσεις, και οι μειώσεις αυτές πονάνε τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ξαφνικά βλέπει να έχει λιγότερη σύνταξη, λιγότερο μισθό. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι όμως τι σημαίνει αυτό, γιατί ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος του έχει ζητηθεί να δώσει τα πάντα και είναι φορολογούμενος και εξακολουθεί να δίνει και είναι και συνταξιούχος και εξακολουθεί να δίνει, έχει προβλήματα. Οι Έλληνες δεν έχουν να δώσουν πια πολλά εκτός από ένα πνεύμα αλλαγής, προσπάθειας και προσαρμογής. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα πραγματικά να το υποδαβλήσουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Γι' αυτό οι συνεχείς κριτικές οι οποίες ακούγονται για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, όπου εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους κάτω από φοβερά καταπιεστικές συνθήκες, αλλά και για όλους τους Έλληνες, οι οποίοι πραγματικά πονάνε, αλλά παρόλα αυτά υλοποιούν αυτές τις αλλαγές. Δεν ζητάμε να μας χειροκροτήσετε, αλλά ζητούμε και παρακαλούμε, και πρέπει να σας πω, δεν θέλουμε καν να πείτε θα είναι κάτι εύκολο. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο για να φτάσουμε σε αυτές τις αλλαγές. Ζητάμε όμως πραγματικά να σεβαστείτε το τι κάνουμε και τις προσπάθειές μας. Και ξέρω ότι εσείς που είστε οι άνθρωποι της επιχείρησης και σας ενδιαφέρει η ανανέωση, το καινούριο, η προσπάθεια, αν πραγματικά ξέρετε ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι μόνο τιμωρείται, αυτή η κρίση δεν θα είναι δυνατότητα. Θα είναι απλώς μια χαμένη ευκαιρία. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι, εμείς ο ελληνικός λαός, όλοι μας, να το κάνουμε μια επιτυχημένη προσπάθεια. Και πάρα πολλοί με ρωτάνε, μα έχετε την υποστήριξη? Η απάντηση είναι, δεν είναι αυτό πραγματικά το πρόβλημά μου. Είπα ότι είμαι εδώ για να δουλέψω για την πατρίδα μου, να σώσω αυτή την πατρίδα, να την αλλάξω. Τώρα, είτε με ξαναψηφίσουν ή όχι, δεν